Στις 14 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια, ενώ οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων θα ρηχτούν στη μάχη μία ημέρα αργότερα. Ήταν πολύ σημαντικό για μας να δώσουμε ένα συνολικό οδικό χάρτη για το πώς θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά. Και το λέω αυτό γιατί ξέρουμε σε τι βαθμό και τα παιδιά μας και οι οικογένειές τους και οι εκπαιδευτικοί έχουν κουραστεί τη φετινή σχολική χρονιά. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχολική χρονιά και χρειάζονταν και εκείνοι να έχουν έναν ορίζοντα μπροστά τους για το πώς ακριβώς θα ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά. Η Υπουργός Παιδείας έδωσε διευκρινήσεις αναφορικά με το τι πρόκειται να γίνει σε περίπτωση που κάποιος μαθητής νοσήσει από κορονοϊό. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Αν κάποιος πάθει οποιαδήποτε ασθένεια, οποιασδήποτε φύσης και αν είναι αυτή, τότε μπορεί να συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ειδικό πλαίσιο. Να θυμίσω ότι και πέρσι ίσχυσε το αντίστοιχο πλαίσιο. Αναφερόμενοι στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις που και φέτος αποφασίστηκε η ματέωσή τους, η Νίκη Κεραμέως τόνισε πως ο χρόνος των εξετάσεων θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της ύλης. Ελήφθη η απόφαση να μην γίνουν προαγωγικές εξετάσεις και να μην γίνουν απολυτήριες εξετάσεις, γιατί πρώτα απ' όλα γιατί αφουγκραζόμαστε τη γενικευμένη πίεση της φετινής χρονιάς στα παιδιά, στις οικογένειές εξαιτίας της πανδημίας, και δεύτερον γιατί η προτεραιότητά μας είναι να μπορέσουμε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στη διαζώση, σε εμβάθυνση της ύλης. Προτιμούμε, για να το πω πολύ απλά, να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στο μάθημα, στην ύλη, στη διάδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, στο φυσικό τους περιβάλλον που δεν είναι άλλο το σχολείο, παρά να γίνουν εξετάσεις. Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναμένεται να επιστρέψουν στις αίθουσες στις 10 Μαΐου. Στις 10 Μαΐου ο σχεδιασμός είναι να ανοίξουν όλες οι βαθμίδες από νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια προφανώς συνεχίζουν κανονικά. Οι προϋπόθεσεις που έχουν θέσει οι ειδικοί είναι ο προηγούμενος αυτοδιαγνωστικός έλεγχος, δηλαδή το self-test, για να το πούμε πολύ απλά. Θα ανακοινώσουμε τις περαιτέρω λεπτομέρειες πιο κοντά στην ημερομηνία ανοίγματος. Δάσκαλοι και μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων θα μπουν στις αίθουσες ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν υιοθετηθεί και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα δίνονται δωρεάν self-test με το AMCA από το φαρμακείο. Θα παραλαμβάνει ο γονιός μέσω AMCA το self-test του παιδιού του. Θα δηλώνονται τα αποτελέσματα του self-test στην ειδική πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί, στο selftesting.gov.gr. Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανακοινώσει την παράταση του σχολικού έτους κατά 2 εβδομάδες. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία αναμένεται να ολοκληρώσουν τα μαθήματα την Παρασκευή 25 Ιουνίου, ενώ τα γυμνάσια και τα λύκεια την Παρασκευή 11 Ιουνίου. Άγνωστο παραμένει αν τα σχολεία θα ξεκινήσουν νωρίτερα το Σεπτέμβριο. Είναι ακόμα νωρίς, είμαστε ακόμα στο μήνα Απρίλιο. Προφανώς όλα αυτά τα εξετάζουμε.